Η Αυστραλία αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό μια σοβαρή εισβολή κόκκινων μυρμηγκιών. Έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε περιοχές του Queensland. Όλοι φοβούνται ότι οι απικίες τους θα πολλαπλασιαστούν και θα βάλουν σε κίνδυνο ανθρώπους, κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία όλης της Αυστραλίας. Το μυρμήγκι που δαγκώνει ανθρώπους και ζώα προέρχεται από τη Νότια Αμερική. Σύμφωνα με μελέτη της Αυστραλιανής κυβέρνησης, αν δεν αντιμετωπιστεί σύντομα, θα κατακλείσει όλη την Ήπειρο. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι επιπτώσεις των κόκκινων μυρμηγκιών, αν τους επιτρέψουμε να επεκταθούν, θα υπερβούν τις συνολικές επιπτώσεις που προκαλούν όλα τα υπόλοιπα άγρια ζώα, τα βατράχια, οι αγριόγατες, τα άγρια σκυλιά, οι κάμιλες. Άρα ο αντίκτυπος είναι τεράστιος. Τα μυρμήγκια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο λιμάνι του Brisbane το 2001 και πλέον έχουν χτυπήσει όλη την νότια ανατολική πλευρά του Queensland. Βαριά έχει χτυπηθεί και το Ipswich, όπως ομολογεί ο δήμαρχός του. Κάναμε τα πάντα σωστά. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Έπρεπε να κλείσουμε το πάρκο Leslie στο προάστιο Goodna γιατί είχε καταστραφεί. Τα παιδιά είχαν παντού δαγκώματα από αυτά τα μικρά επιθετικά πλάσματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 85 άτομα έχουν πεθάνει από αναφυλαξία μετά από πολλαπλά δαγκώματα κόκκινων μυρμηγκιών. Η Αυστραλιανή μελέτη υποστηρίζει ότι αν αφήσουν τα μυρμήγκια να φτιάξουν παντού απικίες, τότε υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 Αυστραλοί πολίτες μπορούν να πάθουν αντίστοιχο αλλεργικό σοκ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μυρμήγκια θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται αργά, ό,τι μέτρα και να πάρουμε. Οι αρχές χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που μπορούν να ανιχνεύσουν το στρατό εισβολής. Μάλιστα, η Αυστραλιανή κυβέρνηση αναμένεται να διπλασιάσει το ποσό που δίνει για την αντιμετώπιση της απειλής την επόμενη δεκαετία, το οποίο θα αγγίξει τα 266 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό κόστος για την Αυστραλιανή οικονομία αναμένεται να φτάσει το 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη.